συζητήσαμε και την Τετάρτη και με το Στεφανοδοχείο ότι σε πολλά φαρμακεία δεν πήγαν self-test, πήγαν rapid test. Ναι, πήγαν εργαστηριακού τύπου test. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε τη σύνδεση με το Μακελιό και να δούμε το Στεφανοχείο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλές απορίες για το τραγικό περιστατικό που είχαμε σήμερα στον Άλυμο. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, κυρία Παναδέση. Καλησπέρα και στο Δέκη. Νομίζω ότι όλοι έχουμε σοχαριστεί με την ανακοίνωση για το συμβάν στον Άλυμο, για την εκτέλεση του δημοσιογράφου Καραϊβάς. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εννοείται, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο τομέα, στο ίδιο χώρο, λίγο πολύ γνωριζόμαστε, προκάλεσε σοκ. Παιδιά, θέλω να βλέπω τον Στέφανο. Σε παράτερα μάτια. Στέφανε, νομίζω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά σήμερα για υποθέσεις σκοτεινές. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που θέλουν να μάθουν ακόμα περισσότερα, βέβαια. Και θέλω να ακούσω λίγο την πρώτη αντίδρασή σου όταν ήρθε στο φως δημοσιότητας και όταν ανακοινώθηκε το περιστατικό. Κοιτάξτε, όταν είσαι καθοδόν για το χώρο εργασίας και λαμβάνεις όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για να φτάσεις στον χώρο της δουλειάς σου και τα λαμβάνεις εσύ ο ίδιος και ακούς την είδηση μέσω συναδέρφου, ο οποίος τηλεφωνεί και σου λέει ότι σκότωσαν έναν δημοσιογράφο, αστυνομικό συντάκτη, έξω από το σπίτι του, ο οποίος έχει μια γυναίκα που τον περιμένει και ένα παιδί, το οποίο δεν τον ξαναδεί ποτέ. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, όταν έχεις περάσει εσύ ο ίδιος μια ανάλογη κατάσταση με ευτυχώς όχι τραγική κατάληξη, μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι στη θέση του δολοφονηθέντος σήμερα δημοσιογράφου θα μπορούσες πριν από 8 μήνες να βρισκόσουν εσύ ο ίδιος. Επειδή έχω ζήσει αυτές τις καταστάσεις, με ευτυχώς όχι τραγική κατάληξη, και επειδή λυπάμαι που θα το πω, είναι μακάβριο, αλλά θα πρέπει όλα να τα σκεφτόμαστε στη ζωή μας, ότι αυτή την ώρα θα μπορούσα να ήμουν 8 μήνες νεκρός. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι βάσει της ιατροδικαστού του Πανεπιστημίου της Αθήνας, της κυρίας Χαράς Πιλιοπούλου, που δεν το έχω αποκαλύψει αυτό, όταν ήρθε στο νοσοκομείο και με επισκέφθη μαζί με φωτογράφο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μου τράβησε κάποιες φωτογραφίες. Και η κυρία Σπυλιοπούλου είναι έγκριτη πανεπιστημιακός της ιατροδικαστικής, έχει έδρα στην ιατροδικαστική υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο. Μου είπε, σε γνωρίζω πολλά χρόνια και έχω να σου πω ότι, παιδί μου, πήγαινε κάνε κανένα τάμα στην Παναγία, γιατί εδώ μιλάμε για χιλιοστά, τα οποία απετράπησαν από την γρήγορη κίνηση που έκανες να κατέβεις στο αυτοκίνητο. Διότι αυτή τη στιγμή θα σου είχε κόψει την αρτηρία της καρδιάς, θα σου είχε κόψει την αρτηρία, θα σου είχε σφινωθεί η σφαίρα στην καρδιά και θα σου να μακαρίτης. Στέφανε, κάτω από αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι είναι δύσκολο και εσύ να έρχεσαι αρκετούς μήνες πίσω και να σκεφτείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας πω το εξής. Εγώ αυτή την ιστορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας την έχω ξεπεράσει. Άσχετα αν το ένα χέρι, αυτό που κουνάω, το αριστερό, είναι πάντα μουδιασμένο στο κάτω μέρος της αμασχάλης. Είναι πάντα μουδιασμένο. Υπάρχει ένα κενό εκεί, έτσι, ένα κενό αέρος που λέμε, το οποίο δεν θα έρθει ποτέ στα ίσια του, αλλά από το χτύπημα. Ναι, από τη σφαίρα, η οποία ήταν διαμπέρι. Ναι. Διαμπέρι στο τραύμα. Άρα και μόνο αυτό δεν σε αφήνει να ξεχάσεις. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν ξεχνάς αυτούς που είδες στα μάτια. Και εγώ έχω υποσχεθεί ότι, άλλο είναι το θέμα σήμερα, έχω υποσχεθεί ότι αν η αστυνομία δεν κινηθεί στο σωστό πλαίσιο, στο δικαιικό πλαίσιο, στο νομικό πλαίσιο, να βρει το δολοφόνο, έχω πει ότι επειδή εμείς διαθέτουμε τις πληροφορίες και ξέρουμε περίπου ποιος είναι ο δολοφόνος, μάλιστα κάποιοι μου έλεγαν προχτές ότι γνωρίζουν και το πρόσωπο του δολοφόνου, αυτό θα το δούμε, το πώς θα λειτουργήσουμε.
πώς θα λειτουργήσω εγώ προσωπικά από εκεί πέρα. Αλλά στο θέμα του Καραϊβάς υπάρχουν κάποιες διαφορές. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς την, όχι ως προς τον τρόπο, προς τη μεθοδολογία της εκτέλεσης, γιατί ήταν μια εκτέλεση ουσιαστικά. Εκτέλεση. Ένας άνθρωπος, βεβαίως, ήταν μια εκτέλεση. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε πεζός, ανεξαρτήτως του τι παρασκηνείο είχε πίσω αυτή η υπόθεση, που ναι, κάποια από αυτά θα τα πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε στον δρόμο έχοντας αφήσει το αυτοκίνητό του. Λίγα μέτρα πλέον. Έχοντας φροντίσει η σύζυγός του να βάλει το αυτοκίνητό του σε μια καλή θέση εκεί για να το ελέγχει. Και έχοντας περπατήσει στον δρόμο 5 μέτρα στο παρκάκι και να δέχεται μια επίθεση από ένα. Όχι μηχανή μεγάλου κυβισμού. Σε μένα ήταν μηχανή μεγάλου κυβισμού, γιατί τελικά την είδαμε. Αλλά στο θέμα του δολοφονηθέντος Γιώργου Καραϊβάς, πρόκειτο για ένα μηχανάκι, από ό,τι ακούσαμε, μικρού κυβισμού, το οποίο εξασφάλιζε πιθανόν, δεν ξέρω, δεν φωτογράφιζε τους δράστες. Ξέρετε, αυτές οι μέρες του κορονοϊού, σε αυτές οι μέρες του κορονοϊού, και εκεί είναι η μεγάλη μας, το μεγάλο ερωτηματικό. Η αστυνομία είναι πανταχού παρούσα. Δηλαδή υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει μια πιο σκληρή αστυνόμευση στην Αθήνα. Εμφανέστατη παρουσία της. Ναι, ειδικά το βράδυ. Εγώ το βράδυ, επειδή κυκλοφορώ το βράδυ, και είμαι βραδινός τύπος, νυχτερινός τύπος και μετά μεσονύχτιος, και πηγαίνω σπίτι μου αχάραγα. Βέβαια δίνουμε και κάποιες προϋποθέσεις εδώ πέρα, ας πούμε, σκέψεις κάποιων για ενέργειες, αλλά με το καλό να έρθουν, διότι θα τους υποδεχτούμε. Okay. Αλλά όταν βλέπεις ότι στο χώρο του αλίμου δεν κυκλοφορεί πολύς κόσμος. Δεν κυκλοφορεί, και κυρίως στενά αυτοί πιο κάτω οι άνθρωποι υπάρχουν και έκαναν μπαμ. Ακριβώς. Υπάρχει αστυνόμευση. Και λίγο, ακριβώς ήθελα να σου πω, δύο στενά πιο κάτω από το συγκεκριμένο σημείο, είναι το σημείο, λέει, που συγκεντρώνονται οι αστυνομικοί για να πιούν το καφέ τους, για να κάνουν το διάλειμμά τους. Είναι ένα από αυτά σημεία, τα στέκια. Ναι, εκεί λοιπόν στο μέρος που γίνεται το μπλόκο της αστυνομίας, ναι, που μαζεύεται η αστυνομία, η Δίας κλπ. Δύο κρανοφόροι, βαστώντας όπλα, πλησιάζουν έναν δημοσιογράφο και του ρίχνουν πάνω από 15 σφαίρες. Εκ των οποίων οι 6-7-8 σφαίρες τον ξαπλώνουν στο έδαφος, και δυστυχώς, επειδή αναγκαζόμαστε να το κάνουμε αυτές τις ώρες, έχουμε λάβει στα χέρια μας και τις φωτογραφίες από τη σκηνή της δολοφονίας. Ναι. Η δημοσιογραφική ομάδα έχει λάβει τις φωτογραφίες αυτές. Το αν δημοσιοποιηθούν αυτές τις φωτογραφίες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως είναι πολύ σκληρές. Το θέμα είναι ότι ήταν πεσμένο στο πεζοδρόμιο, Μπρούμητα. Επειδή βλέπουμε, ναι, επειδή βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες. Δόθηκε ευχαριστητική πολύ. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πεσμένο Μπρούμητα, με τα χέρια κοντά στο κεφάλι. Όλος ο κορμός του σώματος είναι γεμάτος αίμα, και έχει βγει αίμα και από το μέρος του κεφαλιού, που σημαίνει ότι έχει δεχτεί σφαίρες και στο κεφάλι. Mm. Ήταν ακαριέως ο θάνατος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν δύο οι φερόμενοι δράστες, εκτελεστές. Όταν έχεις ένα στόχο, ο οποίος είναι άοπλος, είσαι εκτελεστής και είσαι άνανδρος εκτελεστής. Θες να αντιμετωπίσεις κάποιον, φώναξε το σε ραντεβού, πες του να είναι ένοπλος κι αυτός. Δεν οπλοφορούσε το θύμα, οπλοφορούσαν οι δράστες. Αυτή η σκηνή του εγκλήματος είναι περιγραφόμενη ως μια άνανδη δολοφονία. Διότι όταν πυροβολείς έναν άοπλο και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει προστασία, ξέχωρα εάν συμπαθούσαμε ή δεν αντιπαθούσαμε το θύμα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Είτε συμπαθείς σαν άνθρωπο ή σαν επαγγελματία, είτε έχεις διαφορές στην επαγγελματική διατύπωση της δημοσιογραφικής εντολής και λειτουργήματος που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση με το να πυροβολείται άνανδρα ένας δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει όπως κάνει τη δουλειά του και είναι άοπλος έξω από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Πρόκειται για ανθρώπινη ζωή, έχει, η οποία αφαιρέθηκε. Βεβαίως. Και δεν έχει προστασία, δεν έχει φύλαξη. Ναι. Άρα είναι σαν να μπαίνει σε μια ζούγκλα
όπως είναι αυτή η ζούγκλα που έχει διαμορφωθεί, η ζούγκλα των πόλεων που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος φέρει τεράστιες πολιτικές ευθύνες και αυτός και η κυβέρνηση. Διότι το θέμα, εκτός από αστυνομικής φύσεως θέμα, είναι και πολιτικό θέμα. Πυροβολείται μέρα μεσημέρι ένας δημοσιογράφος, όποιος και αν είναι αυτός, και όπως και αν δημοσιογραφεί, δεν το κρίνω αυτή τη στιγμή, αυτά θα γραφτούν αύριο. Η ιστορία γράφεται. Ο οποίος είναι άοπλος και αφύλακτος. Και την ίδια ώρα στη Βουλή, και αυτό είναι σημειολογικό, και νομίζω ότι δεν απασχόλησε τους δράστες αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Ότι την ίδια ώρα στη Βουλή συζητεί το ένα άλλο θέμα. Παρεμφερές. Στο οποίο ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ασκούσε κριτική και έγραφε για το θέμα του Φουρτιώτη. Για το θέμα της αστυνόμευσης του Φουρτιώτη, που ήταν μια απαράδεκτη πολιτική ενέργεια του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, για έναν τύπο του υπονόμου, κυριολεκτικά, ο οποίος ήθελε να έχει 14 άτομα αστυνομική φύλαξη, όπως περιέγραψαν κάποια site στο διαδίκτυο. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο κύριος Χρυσοχοΐδης απολογείται στη Βουλή για το γεγονός ότι δεν είχε ο ίδιος καμία γνώση ή η αστυνομική ηγεσία ή άλλοι κάνουν κουμάντο, κύριε Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Σας το είπα και προχτές. Δεν κάνετε εσείς κουμάντο. Εσείς είστε πια υποχείριο της συγκεκριμένης κυβερνητικής νομεκλατούρας. Τι απολογίστε. Λόγο δίνουν άλλοι. Δεν είστε εσείς υπουργός. Είστε σκιώδης υπουργός. Το παρακράτος κυβερνάει. Και αποδείχθηκε περίτρανα στην υπόθεση δολοφονίας Καραϊβάς που έγινε στις 2 και 4 το μεσημέρι. Τώρα αυτό που συνδέεται. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που προκύπτουν. Απορία. Γιατί από τη μία πλευρά είναι η φύλαξη, όπως είπες και εσύ, ποιος κινδυνεύει και αν δεν κινδυνεύει. Και ποιος το κρίνει αυτό. Η εικόνα του κυρίου Χρυσοχοΐδη σήμερα στη Βουλή λέει δεν είναι 14, μπορεί να είναι και 12 αστυνομικοί η φύλαξή του, μπορεί να είναι 4, μπορεί να είναι 2. Δεν είχε, λέει, ότι ωραίο τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, είχε όμως άλλο αυτοκίνητο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά είναι τα περίεργα. Εδώ τώρα όμως, επειδή θέλω να γυρίσουμε λίγο στο περιστατικό που έγινε το μεσημέρι. Εσύ είπες στο δικό σου περιστατικό, γιατί κάποιοι το συνδέουν και κάποια site μάλιστα κάνουν αναφορά, ναι, στο τι έγινε, ναι, τον Ιούλιο. Τους είδες, είπες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω, αν και συνεργαζόμαστε μία ολόκληρη χρονιά, δεν έχω ρωτήσει γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Βέβαια. Τώρα όμως με αφορμή, όχι, γιατί συνδέονται. Είναι... Όχι, όχι. Τώρα, εσύ είπες τους είδες. Καταρχήν... Σήμερα το θύμα τους είδε, θεωρείς, με αυτό που έχεις ζήσει και εσύ και τα στοιχεία που έχεις, όχι, μπροστά σου. Όχι, κυρία Παράδοση. Μάλιστα. Και θα σας πω γιατί. Διότι, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται, όχι, από πλευράς... Όχι, όχι, σας λέω τι ξέρω εγώ, ναι, για την υπόθεση, γιατί την ψάχνω. Με έχει απασχολήσει η υπόθεση Καραϊβάς. Δεν με απασχολεί σήμερα που έγινε αυτή η άνανδρη, επαναλαμβάνω, και καταδικαστέα από όλους ενέργεια, δολοφονική ενέργεια. Εγώ δεν θα μπω στη θέση του κ. Χατζη Νικολάου για να πω την ώρα που έτρεχε το αίμα από πάνω μου και μοραγούσα ότι καταδικάζω την ενέργεια, αλλά πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αλήτη, είχε πει ο κ. Χατζη Νικολάου για μένα. Δεν θα του επιστρέψω επίσης τους χαρακτηρισμούς και δεν θα συμπεριφερθώ με τέτοιο τρόπο ακόμα και με έναν άνθρωπο όπως ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, ο οποίος είχε άλλο τρόπο δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Άλλη σκέψη δημοσιογραφική, διατύπωνε άλλα πράγματα στο δημοσιογραφικό χαρτί και στο site στο οποίο δημοσιογραφούσε και στην εκπομπή στην οποία έβγαινε στο Star. Το κίνητρο της δολοφονίας θεωρώ ότι είναι διαφορετικό. Στην περίπτωση δική μου υπήρξε μια πράξη αντεκδίκησης από εξουσιαστικούς μηχανισμούς οι οποίοι καθορίζουν τον παρακρατικό τομέα τον οποίο έχω περιγράψει. Στην υπόθεση Καραϊβάς θεωρώ ότι επίσης λειτουργήσε το παρακράτος, αυτός ο παρακρατικός μηχανισμός που είναι ανακατεμένος με λαδωμένους, μαφιόζους κλπ. Αλλά θεωρώ ότι οι εκτελεστές αποσκοπούσαν σε κάτι άλλο, να του κλείσουν το στόμα. Αυτοί που επιθυμούσαν να κλείσουν το στόμα το δικό μου, επιθυμούσαν για άλλους λόγους να κλείσουν το στόμα του Καραϊβάς. Θέλω να πω κάτι και να μείνω σε αυτό, γιατί αύριο θα έχουμε σημαντικό ρεπορτάζ, το οποίο πραγματικά θα συγκλονίσει. Ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς ήταν ανακατεμένος
το πρόσωπό του, το όνομά του είχε εμπλακεί στην δυσόδη, περιγραφόμενη ως δυσόδη δικογραφία της ΕΥΠ, την οποία είχαμε βγάλει ένα μήνα στην εφημερίδα πριν από την απόπειρα ανθρωποκτονίας μου, στην οποία περιγραφόταν, γινόταν μια ακτινογράφηση του τι σημαίνει, σύμφωνα με τους κοριούς που είχαν καταγράψει συγκεκριμένες συνομιλίες, το τι συνέβαινε στην σύμφυση, στην έκνομη, στην εξαμβλωματική σύμφυση του αστυνομικού παρακράτους, δηλαδή των διεφθαρμένων αστυνομικών, των φερόμενων ως διεφθαρμένων αστυνομικών, με το οργανωμένο έγκλημα, με τους μαφιόζικους μηχανισμούς. Ναι. Εκεί λοιπόν είχε εξετυλιχθεί και μέσω της δικής μας εφημερίδας, και θεωρώ ότι εκεί, από εκεί ξεκινάει το κίνητρο για την απόπειρα εναντίον μου, ότι αποκαλύφθηκαν μερικά πράγματα και μερικά πρόσωπα. Εκεί αποκαλύφθηκαν λοιπόν ότι κάποιοι διεφθαρμένοι κατά τις συνομιλίες, προσέξτε, και κατά τη δικογραφία που σχηματίζεται και έχει ήδη σχηματιστεί στην εισαγγελία, ότι λερωμένοι αξιωματικοί της αστυνομίας, σε επαφή με ανθρώπους του υποκόσμου και της λεγόμενης ελληνικής Κόζα Νόστρα, συνομιλούσαν, συναλλάσσονταν, είχαν φτιάξει ένα κοινό ταμείο μαφίας, από το οποίο έπαιρναν χρήματα από αυτά, όπως λέμε, τα μασαλτζίδικα, οίκους ανοχής, μπαρ, παράνομες χαρτοπαιχτικές λέσχες και ένας τζίρος ο οποίος υπολογιζόταν από την ελληνική αστυνομία γύρω στο 1 με 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Έβγαιναν χρήματα από εκεί. Εκεί υπήρχε λοιπόν ένα κοινό ταμείο μαφίας. Σε αυτό το κοινό ταμείο μαφίας, επικεφαλής κατά την αστυνομία, φερόταν ένας απόστρατος αξιωματικός στον ΕΚΑΜ, ο οποίος παράλληλα ήταν σωματοφύλακας στην οικογένεια Λάτσι. Υπαρχηγός και ταμείας σε αυτό που υπήρχε μέσα στη δικογραφία ήταν ένας δολοφονηθής στην περιοχή των Δυτικών Προαστίων, ονόματι Μάλαμας, ο οποίος ασχολείται και με εμπορία καφέ. Εμείς αποκαλύψαμε αυτή τη δικογραφία και φαινόταν σε αυτή τη δικογραφία της ΕΥΠ, που πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται το κίνητρο της δικής μου απόπειρας, εναντίον μου απόπειρας, Δημήτρης ότι αυτή, Δημήτρης Μάλαμας, ναι, αυτή η διεφθαρμένη αστυνομική, ναι, μεταξύ των οποίων και γνωστοί συνδικαλιστές αστυνομίας, οι οποίοι είχαν διατελέσει σε ανώτατα κλιμάκια της αστυνομικής ηγεσίας της χώρας, εφαίρετο να έπαιρναν σακούλες με χρήματα, τα οποία τα προωθούσαν σε άλλους αστυνομικούς επίουργους που έκαναν τη δουλειά του εκβιαστή και του ταμεία, δηλαδή που πήγαιναν και έπαιρναν χρήματα από τα συγκεκριμένα κέντρα των οίκων ανοχής κλπ. Υπήρχε δηλαδή μια καλωστημένη ιστορία σε ένα κοινό ταμείο μαφίας. Σε αυτό εφαίρετο ένας αρχηγός και ένας υπαρχηγός. Τώρα, ο δολοφονηθής Καραϊβάς είχε καταθέσει στην εισαγγελία ως υπερασπιστής, και αυτό μπορεί να έχει αλλά μπορεί και να μην έχει σχέση με την δολοφονική ενέργεια, και είχε πει καλές κουβέντες για το φερόμενο ως υπαρχηγό της μαφίας. Αυτό είναι το πρώτο. Επίσης, στις συνομιλίες της ΕΥΠ φερόταν ο δολοφονηθής δημοσιογράφος, φερόταν από το επιτελείο του κ. Ρουμπάτη, ο οποίος ήταν τότε διοικητής της ΕΥΠ, ότι ο δολοφονηθής δημοσιογράφος εισέπρατε χρήματα, περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, από τον υπαρχηγό της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Αυτά βεβαίως υπάρχουν ως απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Το τρίτο και πιο σημαντικό, και βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι θέσφατο, ότι αυτά θα μπορούσαν να αποδειχτούν στο δικαστήριο. Διότι ο δημοσιογράφος, ο δολοφονηθής Καραϊβάς, υποστήριζε ότι όλη αυτή η ιστορία της συνομιλίας με τον υπόκοσμο ακουμπούσε πάνω στο ρεπορτάζ που έκανε. Στον τρόπο που έκανε το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να μπορέσει να βγάλει την ειδησιογραφία. Μάλιστα, και είχε γράψει και ένα άρθρο στο blog που είχε. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η δουλειά του δημοσιογράφου και του αστυνομικού ταιριάζουν λίγο. Ο αστυνομικός πρέπει, είναι υποχρεωμένος από τη φύση δουλειάς του, να μιλάει και με την παρανομία και να μπορεί να αντλεί από πηγές πληροφόρησης, που πολλές φορές είναι και πηγές πληροφόρησης παρανομίας, πληροφορίες. Γιατί υπάρχει ιδιότητα του μυστικού αστυνομικού. Ακριβώς. Ο δημοσιογράφος επίσης μπορεί να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους που είναι στη φυλακή, ναι, που έχουν καταδικαστεί για δολοφονίες,
που ανήκουν στον υπόκοσμο. Στο εξωτερικό είναι σύνηθες αυτό. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια ταμπού. Εγώ δηλαδή, που στο παρελθόν είχα πάρει συνέντευξη από τον δολοφονηθέντα Βασίλη Στεφανάκο τρεις φορές για να μου εξηγήσει πώς οργανώνεται το καθεστώς, το παρακράτος της μαφίας στην Ελλάδα, μπορώ να θεωρηθώ ότι είχα σχέσεις στοργής με τον Μακαρίτο Στεφανάκο? Όχι βεβαίως. Ο Καρεβάς είχε πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Και εκεί, από την εισαγγελία, είχε δεχτεί μια κλίση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ως ύποπτος τελέσεως κακουργηματικής πράξης συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πληροφορίες λένε ότι τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια κινητικότητα στην εισαγγελία για να ασκηθούν κάποιες ποινικές διώξεις και σε φερόμενους ως διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και στον ίδιο τον δημοσιογράφο. Κάποιοι λοιπόν είχαν πληροφορίες μέσα από την εισαγγελία ότι εναντίον του άγρια και καταδικαστέα δολοφονηθέντος δημοσιογράφου θα ασκείται ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτοί λοιπόν που είχαν πληροφόρηση πίστευαν, όχι ότι θα γινόταν, ότι ο δημοσιογράφος Καραϊβάς θα μιλούσε στην εισαγγελία και στον ακριτή και θα έλεγε πράγματα τα οποία πιθανόν να ενοχοποιούσαν κάποιους από τους ανθρώπους που σήμερα πήγαν εκεί για να τον σκοτώσουν. Άρα, ένα κίνητρο που εξετάζει πιθανότατα η αστυνομία, γιατί εγώ δεν μιλάω με την αστυνομία για αυτό το θέμα, γιατί η αστυνομία δεν δίνει πληροφορίες, είναι ότι κάποιοι ήθελαν να κλείσουν το στόμα του δημοσιογράφου για να μην προλάβει να πάει στον ανακριτή να μιλήσει για τα κυκλώματα της μαφίας τα οποία είχε κάνει ρεπορτάζ. Υπάρχει και κάτι δεύτερο το οποίο είναι πιο σοβαρό. Κατά κάποιες πληροφορίες που έχουμε και το συνδυάζουμε με το δημοσίευμα της εφημερίδας μας στο πρωτοσέλιδο της Πέμπτης, μία ακόμα διαβολική σύμπτωση, είναι ότι ο δολοφονηθής Καραϊβάς πιθανότατα γνώριζε, διότι ήταν προσκύμενος στη σφαίρα επιρροής ενός άλλου δολοφονηθέντος 5 δρόμους κάτω από το σπίτι μου στα Βρυλίσια, του Δημήτρη Καπετανάκη Καπέ, ο οποίος δολοφονήθηκε με Καλάσνικοφ έξω από το σπίτι της μάνας του, στα Βρυλίσια. 5 δρόμους κάτω από το μέρος που πήγαν να με σκοτώσουν τη νύχτα της 27 Ιουλίου. Ο Καπές, ο οποίος ήταν γνωστό ότι συμμετείχε σε κυκλώματα σωματεμπορίας και ακουγόταν και αυτός στις συνομιλίες της ΕΥΠ, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις φιλίας με τον Καραϊβάς, τον δολοφονηθή Καραϊβάς, τον δολοφονηθή Καραϊβάς, ή σχέσεις πηγής και δημοσιογράφου. Εκεί λοιπόν, κατά κάποιες πληροφορίες, ο Καραϊβάς ήταν έτοιμος να αποκαλύψει ότι ο Καπές Καπετανάκης, που δολοφονήθηκε άγρια στα Βρυλίσια με Καλάσνικοφ μέσα από αυτοκίνητο BMW X1, θα έλεγε στον ακριτή τις σχέσεις τις οποίες είχε ο Καπές, ο οποίος διαδέχτηκε τον Εκαμίτη στην ελληνική Κοζανόστρα και ήταν αρχηγός πια, θα έλεγε και θα καταμαρτυρούσε τη σχέση που διατηρούσε ο Καπές με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Επαναλαμβάνω, κατά πληροφορίες που έχουμε και δεν αμφισβητούνται, ο Καραϊβάς ήταν έτοιμος να αποκαλύψει στον ανακριτή τη σχέση που διατηρούσε ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα, Καπές Καπετανάκης, που δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια, με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το γνωρίζω και το καταθέτω. Ο ανιψιός του πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης, γιος της Κατερίνας Μητσοτάκη, και το γράψαμε σε πρωτοσέλιδο την Πέμπτη, δεχόταν στο Μαξίμου, για να μην τον σκοτώσει ο Φλώρος, και τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεχόταν την προστασία και την φύλαξη του αρχηγού της ελληνικής Κοζανόστρα που δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια. Υπάρχουν καταγεγραμμένοι διάλογοι
καταγεγραμμένες συνομιλίες, καταγεγραμμένο βίντεο. Εάν προκληθούμε, θα δημοσιοποιήσουμε το βίντεο και τις συνομιλίες. Σε αυτές ακούγεται ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος να λέει ότι ο ανιψιός Δημητριάδης συνομιλούσε με τον αρχηγό της ελληνικής Κοζανόστρα γιατί ήθελε φύλαξη και προστασία και είχε μπει σε περίεργα συστήματα διότι ο Δημητριάδης χαρακτηριστικά αναφέρεται πυροβολούσε πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Και αυτό μεταφορικό. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένα συγκοινωνούν δοχείο αίματος. Όλη αυτή η ιστορία είναι περίεργο. Στο οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 10 άνθρωποι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το ερώτημα είναι το εξής. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Μπορεί να ξεχνιάσει μία από αυτές τις υποθέσεις? Γιατί εάν αυτές τις υποθέσεις σχετίζονται μεταξύ τους και αν σχετίζεται και δική μου απόπειρα με αποκάλυψη αυτού του κυκλώματος, τότε έχουμε να κάνουμε μια ελληνική Κοζανόστρα η οποία αδικεί την Ελλάδα. Και ρωτάμε τον πολιτικό προϊστάμενο τον κύριο Χρυσογοίδη. Ναι. Κύριε Χρυσογοίδη, σήμερα έξω από το σπίτι του, σε μια ατμόσφαιρα με δεγίν Κολομβιακή, στην οποία κατοικούσε ο Εσκομπάρ με τα βαλικάρια του που πουλούσε κοκαίνη, όπως πουλάνε στη Μύκονο, κύριε Υπουργέ Δημοσίας Τάξεως, που το ξέρεις. Το ξέρεις, ο Καπές, ο φίλος του Δημητριάδη, πουλάει κοκαίνη στη Μύκονο. Πουλούσε, μέχρι που το σκότωσαν. Πήρε τα ηνία της Κοζανόστρας στη Μύκονο, εκεί που γίνεται το χοντρό εμπόριο κοκαίνης. Το γνωρίζεις αυτό, κύριε Υπουργέ Δημοσίας Τάξεως? Έξω από το σπίτι του, την ώρα που εσύ μιλούσες στη Βουλή, δύο άνθρωποι πάνω σε μία μηχανή σκότωσαν ένα δημοσιογράφο. Και η καταδίκη από την κυβέρνηση για τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου, με όποιον τρόπο και αν δημοσιογραφούσε, και για όποιον τον γούσταρε δεν τον γούσταρε, γιατί πρέπει εδώ να σεβόμαστε και τη μνήμη ενός ανθρώπου που έφυγε. Και τα λέω εγώ πρώτος, που μπορεί να είχα χτυπηθεί κέρια από τον τρόπο που δημοσιογραφούσε ο δολοφονηθής δημοσιογράφος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζομαι τον πιο κατηγορηματικό και δίνω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, διότι εκεί υπήρχε πίσω, μένει πίσω, τα στέφανα του γάμου, μια γυναίκα και ένα παιδί. Και εσύ κύριε Υπουργέ Δημοσίας Τάξεως, δεν έχεις τον ανδρισμό και την πολιτική τόλμη να βγεις και να κάνεις μια δήλωση. Έχεις κάνει την Ελλάδα Μεδεγίν, Κολομβία, Εσκοβάρ. Σε ρωτώ λοιπόν, 9 μήνες μετά τη δική μου απόπειρα, πού είναι οι έρευνες? Ποιος ήθελε να με σκοτώσει, κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας? Ποιος ήθελε να με σκοτώσει, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, κύριε Τσουβάλα, που επί των ημερών σου κάηκαν 102 άνθρωποι στο μάτι και σε βάλανε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας? Ποιος πήγε να σκοτώσει και σκότωσε σήμερα το Καραϊβάς και με ποιο συμβόλαιο θανάτου? Ποιοι κυβερνάνε την Ελλάδα? Οι βαρόνοι της κοκαϊνής? Οι βαρόνοι του μαύρου χρήματος? Με φαίνεται περίεργο που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο με βαρόνους που λες και εσύ, με κοκαίνη, με ναρκωτικά, με μαφίες, με συνωμοσίες, με πολιτικά πρόσωπα, με αστυνομίες, με τους συνδικαλιστές. Μου φαίνεται. Δεν καλύπτω αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν έχω ασχοληθεί και μου φαίνονται όλα περίεργα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Δεν θα ξεκαθαρίσει, λες, το τοπίο. Η αλήθεια όχι, είναι και εσύ το έχεις καταγράψει, όχι. Στέφανε, από το 2018 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά. Mm-hmm. Με ένα κεντρικό άξονα και μία βάση. Με μικρές διευρυπείς. Το χρήμα. Δυστυχώς. Το χρήμα. Και της μαφίας. Κυρία Παραδείση, όλα γίνονται, το λέω ξεκάθαρα, ας το καταλάβει και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καμία εμπάθεια. Δεν κινούμαι από προσωπικά ενστικτά. Ψάχνω μόνος μου αυτή τη στιγμή τη δική μου υπόθεση, διότι γνωρίζω ότι η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τη δική μου υπόθεση. Μέτρα φύλαξης έχεις, Στέφανε, μέτρα φύλαξης λαμβάνεις? Τα περισσότερα μέτρα φύλαξης είναι εξιδίων πόρων. Μάλιστα. Τα περισσότερα μέτρα φύλαξης, επαναλαμβάνω, είναι εξιδίων πόρων. Okay. Και θα αποκαλύψω. Ήμουν σίγουρη ότι στηρίζω το πρόγραμμα να ρωτήσω. Θα πρέπει να το αποκαλύψω ότι στην αρχή η ελληνική αστυνομία και ο κ. Σοχοίδης μου έδωσε φύλαξη, την οποία
στη συνέχεια σχεδόν μου την αφαίρεσε. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Σχεδόν μετά από ακριβώς 5 μήνες. Μου την αφαίρεσε. Μετά από 5 μήνες. Και ενώ. Να υποθέσω δεν είχες φυλάκιο στο σπίτι σου, ούτε φερογισμένο αυτοκίνητο 15 αστυνομικούς. Όχι, λέω να υποθέσω. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ. Ναι, δεν υπάρχουν. Ούτε ο Χρυσοχοίδης σου έδωσε τέτοια. Όχι, κυρία Παραδείγματο, δεν έχω τέτοια πράγματα εγώ. Εμένα μου δώσανε μια αστυνομική φύλαξη την ημέρα που. Και φανταστείτε την ημέρα που θέλω να πάω από το νοσοκομείο, από το ΚΑΤ στο σπίτι μου. Ναι. Δεν υπήρχε αστυνομικός να με πάει στο σπίτι μου. Δεν υπήρχε αστυνομικός. Και μου είπαν, πήγαινε μόνος σου. Πάλι καλά που σε βάλε στο λεωφορείο να πας. Ναι. Δηλαδή αυτά είναι τα αστεία της υπόθεσης. Σε κανένα ταξί καλύτερα να μπαινα, καλύτερα θα πέρναγα. Και μου είπανε πήγαινε μόνος σου. Και το αποκαλύπτω δυνατόν, γιατί εκτιμώ την συμπεριφορά σας απέναντί μου και του κύριου Σταθάκη και εσάς, ειδικά όταν δέχτηκα εκείνη την ενέργεια και τώρα που με αφήνετε και μιλάω και λέω αυτά τα πράγματα και το καταθέτω. Ότι εδώ πέρα είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει στη ζωή μου να λέω πράγματα και να με διακόπτει κανένας, να με λογοκρίνει κανένας. Δηλαδή χαίρομαι. Παρά, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα κλίμα. Ακούστε, ο κόσμος λέει η Παραδείση γιατί τη βγαίνει στο χείο και γιατί τα χώνει στο χείο κλπ. Και ο Σταθάκης που είναι το καλό παιδί. Όχι, έτσι λέει ο κόσμος. Η Παραδείση δεν αφήνει να μιλάει. Ακούστε. Εγώ είμαι πολύ ειλικρινής. Στα σχόλια ο κόσμος τρελαίνεται, αφιονίζεται. Να πει. Λέει. Και αφιονίζεται μαζί σας, όχι με μένα. Μαζί σας αφιονίζεται. Γιατί δεν με αφήνετε, λέει, να μιλήσω. Εγώ δεν βλέπω να με αφήνει να μιλήσω κανένας. Απλώς η Παραδείση πρέπει να κρατάει και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος τις ισορροπίες ενός καναλιού, γιατί υπάρχουν κείμενοι ραδιοτηλεοπτικών. Όχι μόνο αυτό, Στέφανε. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχετε διαφορετική άποψη σε ένα θέμα. Ναι, ή να έχω εγώ μέσα ένα διαφορετική άποψη. Ωραία. Αφήστε την αγιαστούρα. Πώς το καταλάβει. Λοιπόν, ας αφήσουμε την αγιαστούρα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Έχω ρεπορτάζ. Να σε ρωτήσω, Στέφανε. Έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα που μιλάμε, πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ότι εδώ πέρα δεν λογοκρίνει κανένας κανέναν. Εμένα με αφήνετε και μιλάω ελεύθερα. Και να πω και κάτι τελευταίο πριν με ρωτήσετε για οτιδήποτε άλλο. Θα δείτε, κυρία Παραδείση και κύριε Σταθάκη, ότι αυτή η υπόθεση σιγά σιγά τη δολοφονία Καραϊβάζου, όπως έγινε και με τη δική μου υπόθεση και όπως έγινε και με τη δολοφονία Γκιόλια. Θα κάνει fade out. Ιούλιος, βεβαίως. Σε 2 μέρες, 3 το πολύ, θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Διότι την κυβέρνηση δεν τη συμφέρει να έχει τέτοιες πληγές στο πανοφόρι σου. Άρα, έχει Στέφανε, ήδη πέσει το θέμα. Μισό λεπτό. Η πληροφορία λέει ότι έχουν εντοπίσει ένα μηχανάκι που το βρήκαν με τα χαρακτηριστικά στο Κηφισό και ένας δράστης έχει πάει σε αστυνομικό τμήμα, ένας ύποπτος. Δεν ισχύει δηλαδή, γιατί έχει βγει και αυτό. Εγώ από αυτά που άκουσα είναι το απόγευμα, ναι, ένας της περιοχής προσήχθη με το ίδιο σχεδόν πανομοιότυπο μηχανάκι. Ναι. Προσήχθη, έγινε προσαγωγή, έγιναν και λοιπά διάφορες διασταυρώσεις και αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εξιχνίαση στην υπόθεση Καραϊβάζου, όπως δεν υπήρξε και στη δική μου, όπως δεν υπήρξε και στην υπόθεση του αδικοχαμένου Σοκράτη Γκιόλια. Και αυτό γιατί, το ξαναλέω, όταν... Καταρχήν είναι δυνατόν η υπόθεση Γκιόλια να εκκρεμεί 11 χρόνια στον ειδικό εφέτη ανακριτή. 11 χρόνια να μπορούν να βρουν τον δολοφόνο ενός ανθρώπου. Τους δολοφόνους. Και θυμίζουμε ένας μουσογράφος που κουδούνι στο σπίτι του. Μέσα στην πιλωτή. Μέσα στο σπίτι του. 5:30 το πρωί. Σου κλέβουν το αυτοκίνητο, κατέβα κάτω. Ντυμένοι αστυνομικοί. Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο, είναι φοβερό. Και επαναλαμβάνω και ξαναλέω. Είμαι θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η αστυνομία μου έδωσε στην αρχή αστυνομική φύλαξη και μετά μου την πήρε σχεδόν όλη. Και καλύπτω τα περισσότερα εξιδίων πόρων. Και έχω πληρώσει, και το λέω και αυτό, όχι για να κάνω το μάγκα, από την τσέπη μου, ακόμα και σέρβις αυτοκινήτων υπηρεσιακών της ελληνικής αστυνομίας. Διότι έμεναν στο δρόμο. Έμεναν στο δρόμο. Αυτή είναι η φύλαξη του πολίτη, όχι δική μου, του πολίτη. Λοιπόν, κυρία Παραδείση, πλήρωσα σέρβις σε συνεργείο υπηρεσιακού αυτοκινήτου 1.000 ευρώ διότι έμενε στο δρόμο. Γελάς. Και μου μιλάτε με ένα και αστυνομική φύλαξη. Ελπίζω να έγινε καλό σέρβις. Να σε ρωτήσω, ναι, Στέφανε, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, επειδή έρχεται Σαββατογύρο και οι εξελίξεις τρέχουν, εσύ είπες ότι αναλαμβάνεις αυτό. Φοβάσαι?
Νομίζεις ότι θα έρθουν να τελειώσουν κάτι που δεν ολοκλήρωσαν τον Ιούλιο του 2020? Θα σας πω το εξής. Το τελευταίο τρίμηνο ναι. έχουν υπησέρθει στην αντίληψή μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε πια μια ομάδα αποφασισμένων ανθρώπων που δεν έχουμε αποφασίσει να πάμε νωρίς στα Θυμαράκια, ούτε στα Κυπαρίσια, ούτε να δούμε τα Ελλαδική ανάποδα. Θέλουμε να φέρουμε εις πέρας ένα έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει, να μπορέσουμε, και εγώ το λέω ξεκάθαρα και απροκάλυπτα, να φύγει αυτή η κυβέρνηση των τυχοδιωκτών και των, όπως αλλιώς αποκαλώ εγώ και δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στο δελτίο σας, να φύγει, να ξυλωθεί, να πέσει. Αυτό είναι το πρώτο και θα γίνει. Εγώ έχω υποσχεθεί και έχω ορκιστεί στον εαυτό μου, στην τιμή μου και στον τάφο του πατέρα μου, ότι δεν θα ησυχάσω και δεν θα γαλινέψει η ψυχή μου εάν δεν ξεκοπιστούν να φύγουν αυτοί, να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει μια πατριωτική κυβέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες παρακολουθούμαστε μέρα-νύχτα. 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 Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε τραβήξει. Αλλά έχουν γνώση οι φυλάκες. Διότι τις βλέπουμε. Είναι σε κάθε γωνία. Είναι δίπλα μας. Μία χρησιμοποιούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Μία χρησιμοποιούν αυτοκίνητα που προσπαθούμε να τα βρούμε και είναι νοικιασμένα σε εταιρείες νοικιάσεως αυτοκινήτων. Και δεν απασχολούν, όπως μας λέει η ελληνική αστυνομία. Δεν απασχολεί κανένα. Προχθές το βράδυ, όταν επέστρεφα από το τυπογραφείο, δεχτήκαμε μια πλαγιομετωπική επίθεση από περιπολικό της αμέσου δράσεως, το οποίο μας κατέβασε στο δρόμο για να μας ελέγξει αν είμαστε κακοποιοί, δολοφόνοι ή δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχει γίνει το τελευταίο τρίμηνο είναι απίστευτο. Μας παρακολουθούν οι ίδιες υπηρεσίες του κράτους και δεν ξέρουμε αν αυτοί που μας παρακολουθούν, προσέξτε, είναι για αυτόφορη διαδικασία, δηλαδή για να μας συλλάβουν, ή αν είναι για να μας σκοτώσουν. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό. Αυτόφορο είναι η εκτέλεση. Αυτός εφιάλτης. Αυτός εφιάλτης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνει βίωμά μας. Το έχεις κάνει και διότι εσύ, Στέφανε. Όλη μας τη ζωή είχαμε συνηθίσει να. Δεν πουλάμε μαγκιά εδώ. Ούτε πουλάμε ξυπνάδα. Αλλά όλη μας τη ζωή έχουμε μάθει να είμαστε στο Αντάρτικο. Έχουμε μάθει να είμαστε αγρίμια. Εάν δεν γίνεις αγρίμη, για να βλέπεις κάθε άνθρωπο απέναντί σου με τα μάτια του δολοφόνου, δεν πρόκειται να επιβιώσεις όταν είσαι με τέτοια φάση. Εδώ, κυρία Παραδίση, τον Φαλκόνε, τον εισαγγελέα, και είναι ένα αντιστοιχεία βέβαια προς το πρόσωπο το δικό μας κλπ. Ο Φαλκόνε έκανε μια τεράστια δουλειά στο θέμα της μαφίας στην Ιταλία. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Ο Γιωβάνι Φαλκόνε, ο πρώτος άνθρωπος, κύριε Σταθάκη, θυμάστε, ο οποίος ανάγκασε τον Τζουζέπι Μπουσέτα να σπάσει τον όρκο. Την ομερτά της Κόζα Νόστρα και να καταθέσει το δικαστήριο και να πάνε φυλακή 450 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο Σαλβατόρε Ρίνα, ας πούμε, ο οποίος ήταν ο τρελός, ο εγκεφαλικός που ήθελε να σκοτώνει τους πάντες. Εδώ βάλανε 350 κιλά εκρηκτικά στο Φαλκόνε, ο οποίος είχε 15 μελή φρουρά για να τον φυλάει. Και σκοτώσαν την γυναίκα του και τα παιδιά του. 350 κιλά δυναμίτη τον είχαν βάλει στην άσφαλτο. Και τον εξφενδόνησαν και τον σκότωσαν. Αν θέλει κάποιος να σε τελειώσει, τελειώνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα είναι να μπορέσεις να κερδίσεις ανάσες ζωής, όπως γίνεται μέσα στην εντατική. Ανάσες ζωής. Μας έχουν βάλει μία μάσκα, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Μία μάσκα, είμαστε διασωληνωμένοι, αλλά από πάση στιγμή κοιτάζουμε να ανανύψουμε. Ναι, αλλά κοίταξε, μην ενοχλήσει κανέναν το θόρυβο του μηχανήματος και τραβήξει την πρίζα το βράδυ και μείνεις, όπως έγινε στον Ερυθρό. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Σταθάκη, γιατί έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Λοιπόν, αύριο είναι Σάββατο, κυκλοφορεί η εφημερίδα Μακελιών. Νομίζω το θέμα σου το κεντρικό είναι αυτό που ανέφερες από την αρχή, λεπτομέρειες, αναλυτικό ρεπορτάζ από τους συναδέλφους. Εκεί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή ένοπλη μαφία. Έχουμε να κάνουμε μια ένοπλη μαφία η οποία έχει πολιτικές προεκτάσεις και πολιτικές διασυνδέσεις. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Για μένα πρέπει να ξεκαθαρίσει τελικά αυτή η ιστορία. Κύριε Ξογοίδη, δεν είσαι υπουργός στο Υπουργείο σου. Δεν διαφεντεύεσαι στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Το ξαναλέω. Άλλοι είναι πίσω σου. Άλλοι κάνουν κουμάντο, άλλοι σκοτώνουν. Και εσύ δεν μπορείς να τους πιάσεις. Και ο κόσμος θέλει από σένα αστυνομία, φύλαξη, τάξη, ηθική και όχι διαφορά. Πού είναι, την ψάχνουμε. Είναι δυνατόν έξω από το σπίτι του σήμερα, 2 και 4 το μεσημέρι, να σκοτώνει έναν άνθρωπο. Δημοσιογράφο του ΣΤΑΡ.
Άλλους πιο γνωστούς, ό,τι αν έχει κάνει. Και με τον τρόπο. Λοιπόν, Στέφανε, καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε, Κυριακό, Στέφανε. Καλή συνέχεια και να προσέχετε. Να προσέχετε. Όλοι μας να προσέχουμε. Εντάξει, και δεν θέλω τέτοια ευχή στο τέλος όταν κλείνουμε αυτή την παρέμβαση στο εκρηκτικό δελτίο.